Και επίσημα είναι η πρώτη Δευτέρα του 2019. Καλή χρονιά να έχουμε. Είμαι ο Δημήτρης από το Κασέτα, είναι τα τρία μου και σήμερα έχουμε ωραίο θεματάκι. Είναι κατηγορίες ανθρώπων στον κινηματογράφο. Έχετε παρατηρήσει ότι κάθε Τετάρτη τα Insta Story σας είναι γεμάτα από άτομα που πηγαίνουν σινεμά? Και μάλιστα είναι αυτό που τα κορίτσια κρατάνε έτσι το popcorn και βγάζουν... Popcorn, δεν μπορώ να μιλήσω. Αυτό. Και βάζουν το κινητό εδώ και τραβάνε. Η πρώτη κατηγορία λοιπόν είμαστε εμείς οι φοιτητές που μέσω από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και το 1+1 κάθε Τετάρτη, τέλος πάντων, πώς είναι τα κάποιοι που μερικές Κυριακές το χρόνο πάνε εκδρομή, έτσι και οι φοιτητές μερικές Τετάρτες θα πάνε να δούνε σινεμά. Η δεύτερη κατηγορία είναι ότι βλέπω συνεχώς ένα κόλλο να περνάει μπροστά μου ή ο βάλε επιτέλους πάνω να δούμε λίγο ταινία. Είναι αυτός ο φίλος που ανά 20 λεπτά θέλει να μου πάει τουαλέτα και ενώ του το έχεις πει μην πίνεις πολλά αέρα, έλα μωρέ δεν έχω θέμα, οπότε πέρα δω ο φίλος. Περνάει κατρούλα. Περνάμε τρίτη κατηγορία και είναι η πιο εκνευριστική γιατί είναι ο Χάρη σα έκανα. Είναι αυτός ο οποίος δεν γουστάρει καθόλου την ταινία, στο υπενθυμίζει ανά 20 λεπτά, καθώς σου λέμε κάτι μάπα είναι αυτή. Οπότε, αυτό το μαλακιστήρι θα είναι ή συνεχώς με το κινητό και εμά να... Θέλετε να περάσετε. Περάστε. Να είστε καλά. Πάντα καλά να είστε κι εσείς. Πάρω το μαλακιστήρι, συνεχίζουμε και είναι αυτό το καθυστερημένο παιδάκι, το οποίο θα έχει φωτεινότητα στα ύψηλα σχήμα στο καμπνού. Θα μας ενοχλεί και είναι και ικανός να φέρει και τα βιβλία του, να διαβάσει για την πρόοδο που έχει την επόμενη Τρίτη. Η τέταρτη κατηγορία έχει να κάνει με τα φαγητά, προφανώς και το έβαζα, οπότε θα το χωρίσουμε σε υποκατηγορίες. Η πρώτη λοιπόν υποκατηγορία είναι ο φίλος Τρυποντάκιας. And you can count that triple. Είναι αυτός ο οποίος μου έχει πάρει την τεράστια μερίδα, πώς λέγεται, το τεράστιο popcorn. Έχει χορτάσει όμως κάπου στη μέση, του έχει βγει μαπά η ταινία και μου αρχίζει τα τρυποντάκια στους μπροστινούς. Αλλά προσέξτε, είναι και λίγο πούστης, γιατί αν πετύχει κάποιον headshot, θα σκύψει. Η δεύτερη υποκατηγορία είναι ο φίλος Κρεμμύδη. Είναι ο φίλος που okay, τρώει αρκετά. Ταυτόχρονα όμως δεν θέλει να πληρώσει με τον νεφρό του στο κηλικείο, άρα τι μου κάνει, μου βάζει όλη την πραμάτια κάτω τον μπουφάν και όταν ξεκινήσει η ταινία, βγάζει το περίπτερο που έχει από μέσα του. Η τρίτη κατηγορία είναι έχω λίγα νάτσος στο λιωμένο τυρί μου. Τι εννοώ, είναι αυτός που θα πάρει τα νάτσος μόνο για το λιωμένο τυρί και όταν τελειώσει είναι ικανός να πετάξει όλα τα νάτσος επειδή τελείωσε το τυράκι. Να έχετε μια καλή χρονιά. Ήμουν ο Δημήτρης. Φιλιά.